Καλημερούδια από τους μείον έναν βαθμούς του Watford, με υγρασία που τρυπάει, όχι κόκαλα, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Αν έλεγα χθες ότι κρυώνω, σήμερα εντάξει, πάρα πολύ κρύο. Λοιπόν, πάμε προς το τρένο να πάρουμε αυτό το junction, το γρήγορο το τρένο που κατεβαίνει γρήγορο Λονδίνο. Λέμε να πάμε να δούμε λίγο την Καριάτιδα φέτος, που από ό,τι μάθαμε μάλλον είναι ανοιχτά. Θέλω να πιστεύω, γιατί δεν θα πάμε να δούμε όλο το μουσείο, θα πάμε μόνο να δούμε την Καριάτιδα. Και να φύγουμε και να πάμε Winter Wonderland, που είναι στο Hyde Park. Και πέρσι δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν είχαμε πάει. Δεν το είχα ακούσει, δεν το είχαμε δει κάπου και μου το πάνε μετά. Μου είπανε καλά δεν πήγατε στο Winter Wonderland, τέλος πάντων, και θα πάμε όση ώρα αντέξουμε, γιατί είμαστε, πόση ώρα που έχουμε βγει από το ξενοδοχείο, 2 λεπτά, 3 λεπτά, και κοιτάξτε τη μύτη μου έχει ήδη κοκκινήσει. Νομίζω πως σήμερα το πρόσωπό μου θα καεί. Να σας δείξω και λίγο Watford, δείτε και λίγο Watfordάκι, τι ωραία που είναι. Εδώ πέρα είναι ο δρόμος του ξενοδοχείου μας. Πάρα πολύ ωραία, εντωμεταξύ έχει και ομίχλη χαμηλά. Δεν φορώ γάντια γιατί θέλω να σας τραβήξω βίντεο και δεν την παλεύω, πρέπει να βάζω κατευθείαν το χέρι μου στην τσέπη. Αλλά δείτε τι όμορφο που είναι το Watford. Πίσω προς το εκείνο το δωμάτιό μας. Τι έχεις να πεις για το κρυάκι σήμερα? Μια χαρά είναι. Δεν το νιώθεις κι εσύ χειρότερα από χθες? Αλλά μια χαρά παρόλα αυτά, ε. Εντάξει. Πήρα και το μπουφάν το άβολο που σας έλεγα, γιατί είναι πάρα πολύ ζεστό, αλλά συνεχίζει να είναι άβολο, να ξέρετε. Ούτε το βολεύεις πουθενά, και τα φερμουάρ, έχει με τα φερμουάρ πρόβλημα. Πάω να βάλω χέρια στις τσέπες, γιατί δεν την παλεύω. Το καλό εδώ είναι ότι σε πολλούς σταθμούς έχει και κλειστό χώρο να περιμένεις μέσα, γιατί δεν παλεύεται έξω. Και μου κάνει εντύπωση ρε παιδιά, εντάξει, οι άνθρωποι εδώ πέρα είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις θερμοκρασίες, αλλά κυκλοφορούν με παλτουδάκια. Και τώρα που ερχόμασταν, ήταν μια κυρία η οποία φοράει ένα παλτουδάκι τώρα, όχι παλτό, παλτουδάκι, καταλάβατε, λεπτό. Και το είχε και ανοιχτό μπροστά. Και την έβλεπα και μου σηκώνονταν η πέτσα. Μου ήρθε να τη πω καλή μου. Κουμπόσου τουλάχιστον. Holly hanging across the door, neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait. Waking up on Christmas, children dreaming without a care. 'Tis the season most everywhere, so come home. There's no better place, waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street, presents tied up with a string for you and me. So grab your stocking above the fire, bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same. Waking up. Μόλις είδαμε και την Καριατιδούλα μας, δεν καθίσαμε πολύ μέσα γιατί τα είχαμε δει πέρσι έτσι πιο καλά, αλλά δεν είχαμε δει την Καριατίδα και ένα συγκεκριμένο ελληνικό κομμάτι που ήταν κλειστό πέρσι, οπότε επιστρέψαμε σήμερα μόνο για να δούμε την Καριατίδα. Καθίσαμε ώρα εκεί και τη χαζεύαμε. Θα σας πω την άποψή μου. Δεν την έχουν σε ωραίο μέρος. Δεν την έχουν σε ωραίο μέρος. Ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση, αλλά πίστευα ότι θα είναι κάπου πιο εντυπωσιακά. Κάπε μου τώρα! Ο Κανάκης εκτελεί χρέη φωτογράφου σε κάποιους τουρίστες. Γι' αυτό και ο Αλέξανδρος είναι εκεί πέρα μόνος τώρα και φωνάζει. Και τώρα φεύγουμε. Μετά την και χαρά και λύπη που είδαμε την Καριάτιδα, δεν θα σας πω ψέματα, και χάρηκα που την είδαμε, αλλά και στεναχωρήθηκα για το έτσι όπως είναι
βαλμένη, είτε όπως την έχουν στήσει. Και πάμε Winter Wonderland. Και κάπου εδώ σας μιλάει η Μαρινέλη από το μέλλον. Έπρεπε να σας εξηγήσω γιατί στα επόμενα πλάνα θα απορρίσετε. Ποια Winter και ποια Wonderland, παιδιά. Φτάσαμε εκεί και είχε μιλιούνια. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι περίμεναν να μπουν μέσα και αποφασίσαμε ότι δεν θα το ευχαριστηθούμε για να μπούμε. Οπότε το αφήνουμε είτε για αύριο Κυριακή είτε για Δευτέρα. Τώρα θα δούμε. When a snowflake falls, when a bluebird calls on Christmas, love songs that we heard all to seem absurd on Christmas. When you hold me tight in the shimmering lights of Christmas. Το τι γίνεται εδώ μέσα δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο μαζεμένο σε μαγαζί. Το αδιαφόρητο δηλαδή. Δεν χωράς να περάσεις στους διαδρόμους. Είναι απίστευτο. Και πάμε λίγο να προσπαθήσουμε να χαζέψουμε και στους άλλους ορόφους. Αν και έχει διαλέξει ο Αλέξανδρος ένα αυτοκινητάκι, αλλά δεν φαντάζεσαι. Ήρθαμε και Carnaby Street. Πέρσι δεν είχαμε έρθει, αλλά το έβλεπα πάρα πολύ στο TikTok σαν προτινόμενο μέρος που μπορείς να έρθεις. Και έχει καλά, είναι πανέμορφα. Έχει διάφορα μαγαζιά. Έχει Pixi, έχει NBA Store, έχει... Τι άλλο, έχει Max στο βάθος. Βλέπω και κατάστημα Benefit εδώ. Τέλειο. Ούτε κατάστημα Benefit έχω ξαναδεί. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Και δείτε πάνω, όπως σας έλεγα πριν, τι ωραίο στολισμό που έχει και εδώ. Αλλά κατάστημα Benefit. Μόλις επιβιβαστήκαμε στο τρενάκι μας να γυρίσουμε προς το Watford, σας έδειξα λίγες εικόνες από Hyde Park και από Winter Wonderland απ' έξω. Δεν καταφέραμε να μπούμε. Γινότανε, τι να σας πω. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω τι γινότανε. Οπότε είπαμε μήπως το δούμε για Δευτέρα, γιατί και αύριο είναι Κυριακή, οπότε θα γίνεται πάλι χαμός. Σαββατοκύριακο σίγουρα θα γίνεται χαμός. Και είπαμε μήπως το δούμε για Δευτέρα. Θα το σκεφτούμε, γενικότερα γνώμη μου. Αν θέλετε να έρθετε Λονδίνο, κανονίστε Δευτέρα Παρασκευή. Μην έρθετε Σαββατοκύριακο, εκτός και αν θέλετε να έρθετε και Σαββατοκύριακο. Αλλά τι να σας πω, γινότανε στα πεζοδρόμια, στο κέντρο του Λονδίνου, στους εμπορικούς δρόμους, έτσι, Oxford Street, Regent Street, τέτοιες δρόμους. Πάνω στα πεζοδρόμια είχε κίνηση, κυριολεκτικά σας το λέω, δεν σας το λέω. Δεν μπορούσες να περπατήσεις, έκανα κάτι βηματάκι έτσι μικρά. Εκεί στο παιχνιδάδικο γινόταν της τρελής, νομίζω ότι έχει ιστορία αυτό το παιχνιδάδικο. Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει, αλλά πρέπει να είναι ίσως από τα πιο παλιά παιχνιδάδικα του Λονδίνου, γι' αυτό και έχει τέτοια απήχηση. Βασικά ξέρετε γιατί μπαίνανε οι περισσότεροι. Έχει στον δεύτερο όροφο, νομίζω, μια συγκεκριμένη γωνιά όπου πας και γεμίζεις το αρκουδάκι σου. Γεμίζεις το αρκουδάκι σου και αυτό έχει γίνει. Διαλέγεις το αρκουδάκι, αν έχω καταλάβει καλά που θες, και το γεμίζεις. Και αυτό φέρνει κόσμο, γιατί όλοι μπαίνανε μέσα φουριόζοι για να πάνε στον όροφο αυτό να αγοράσουν αυτό το αρκουδάκι. Γινότανε χαμός εκεί στην ουρά. Αλλά πολύ ωραίο. Είναι τόσο ωραίο στολισμένο το Λονδίνο, που λες από τη μία ότι καλύτερα να μην έρθω περίοδο γιορτών για να έχει λιγότερο κόσμο, αλλά μετά λες να χάσω αυτό το θέαμα. Πραγματικά είναι απίστευτο το θέαμα. Με τα λαμπάκια, τα μαγαζιά, οι βιτρίνες. Έχουμε έρθει σε ένα εμπορικάκι που έχει εδώ πέρα στο Watford. Εμπορικάκι. Εμπορικάρα είναι. Και έχει μέσα TK Maxx και έχει πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα τσάντες από διάφορες μάρκες, κοιτάξτε. Έχει και μία MCM όπως βλέπετε. Εδώ τι είναι, νομίζω είναι Harrods, DKNY. Για να δούμε τι άλλο έχει εδώ. Δεν τις ξέρω αυτές τις μάρκες, να σου πω την αλήθεια. Και έχει σχέδια σε καλύτερες τιμές.
Δεν είναι στις αρχικές τιμές τους, είναι σε καλύτερες τιμές. Τέλεια, και από εδώ έχει πορτοφόλια Donna Karan και άλλα Donna Karan, φόρεο εδώ πέρα. Γενικότερα έχει πράγματα σε καλύτερες τιμές εδώ όλα, και έχει και αρκετές μάρκες έτσι γνωστές σε εμάς. Είτε εδώ το stand, από εκεί έχει διάφορα σεσουάρ και τέτοια. Εδώ και άλλες τσάντες, χαμός από τσάντες. Πορτοφόλια, πορτοφόλια, πορτοφόλια. Δείτε το τσαντάκι, γλιτερωτό. Και άλλες εδώ και άλλες τσάντες, και από εδώ πάλι τσάντες, μοσκίνο, κοσμήματα, στέκες, ωραίες. Κοιτάξτε τι όμορφη στέκα κι αυτή. Και αυτή εδώ έχει πολύ ωραία και ιδιαίτερη. Να την πάμε να δει το πρόσωπό μας. Εντάξει, τώρα βλέπετε εδώ πέρα λέει 1000 λίρες, αλλά αρχική είχε 3800. Τι λέει? Καλά βλέπω, 3850, τι είναι? Δεν ξέρω τι πετρούλες είναι, σίγουρα θα είναι κάτι καλό για να έχει τόσο αρχική, δεν μπορεί. Και τώρα έχει 1000 λίρες από τις 3800. Πάρα πολύ. Έχει και ρολόγια, δείτε εδώ πέρα σετ ολόκληρο με βραχιόλια. Πόσο είναι αυτά, 1-2 και το ρολόι, γεμάτο ρολόγια, δείτε εδώ πέρα. Αυτά εδώ πέρα που έχουν όλο στράς σε 3 χρώματα. Και πάμε και πάνω έτσι να ρίξουμε μία ματίτσα, να δούμε τι έχει πάνω. Εννοείται έχει και παπούτσια, εδώ είναι όλα ανδρικά. Όλα είναι μάρκες αυτά εδώ, δηλαδή τις ξέρω όλες τις μάρκες εδώ. Και από εδώ έχει γυναικεία. Να κοιτάξτε το Tommy Hilfiger, καλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Πανέμορφο είναι. Τώρα αυτό τιμή 50 από 120 λίρες, μιλάμε για λίρες έτσι. Και εδώ κοιτάξτε κι άλλα, και από κίνα μοσκίνο, σνικεράκι μοσκίνο, 80 λίρες από ένας θεός ξέρει, δεν γράφει. Εδώ πέρα έτσι διάφορα. Αυτό τι είναι, κι άλλο μοσκίνο. Δεν γράφεις όλα τις αρχικές του, για να μπορέσω να σας πω να καταλάβετε τις εκπτώσεις, γι' αυτό το λέω. Και εννοείται μπορείς να βρεις και βαλίτσες εδώ πέρα. Εγώ από εδώ είχα πάρει πέρσι μια βαλίτσα και για να γυρίσεις τα ψώνια σου. Ναι, εδώ στα ανδρικά τώρα έχει Michael Kors Buffon. Περιμένετε να δω αν θα βρω τα μπελάκι. Έχει 90 ευρώ. Από πάλι δεν λέει βρε παιδάκι. Α, από 250. 90 από 250, Michael Kors Buffon. Έχει Timberland. Ρούχα, ρούχα, ρούχα. Tommy Hilfiger, πώς το λένε. Πάντα ξεχνάω πώς λέγεται ρε παιδιά αυτό. Φουτεράκι, στο καλό του. Εδώ είναι έτσι όλο φουτεροειδή. Εδώ πέρα ξεκινάνε τα πιο πλεκτοειδή. Αυτά εδώ τι είναι, σαν μαντιλάκι. Αυτά τα πασμινές που λέγονται. Και εδώ σας δείχνω λίγο από τον εξωτερικό χώρο του εμπορικού, που είναι έτσι ωραία στολισμένος. Έχει και άλλους ορόφους πάνω, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα να πάμε, γιατί πρέπει να πάμε να φάμε, λιμοκτονούμε. Όχι, δεν ξέρω αν φτάνει μέχρι εκεί πάνω. Πάρα πολύ μεγάλο εμπορικό. Το εμπορικό κέντρο εδώ λέγεται Άρτια, μάλλον. Είναι στο Watford, έχει και σινεμά μέσα, να γνωρίζετε αν σας ενδιαφέρει. Έχει μαγαζιά για καφέ, έχει μαγαζιά για φαγητό. Έχει Flying Tiger βλέπω, αλλά τώρα έχουν κλείσει με το που βγήκαμε από το μαγαζί. Τα πιο πολλά είναι κλειστά, νόμιζα ότι κλείνουν όλα σε 8 σήμερα εδώ. Αλλά μάλλον όχι. Τα Primark σίγουρα κλείνουν 8. Πάμε να φάμε, δεν την παλεύω, έχω να φάω το πρωί. Και η ώρα τώρα είναι 5. Έχει υγρασία, τι ήταν αυτό, Παναγίτσα μου. Έχει υγρασία λοιπόν, μέσα στην πόλη τώρα προχωράς και δεν βλέπεις πολλά μέτρα πιο κάτω. Κοιτάξτε, φαίνεται και πίσω. Βγαίνεις από χώρο που κλιματίζεται και με το που βγεις το κρύο νιώθεις ότι σε χαστούκίζουνε. Σας το λέω πολύ ειλικρινά, νιώθεις ότι τρως χαστούκι από το πολύ κρύο. Πήγαμε πρώτα μια βόλτα στα μαγαζιά, είναι η αλήθεια, γιατί περάσαμε απ' έξω και ήθελα να μπω στα TK Maxx να ρίξω μια ματιά να μου φύγει από το μυαλό αν θα βρω δώρα. Και βρήκα σχεδόν για όλους δώρα. Θα τα ψάξω τη Δευτέρα καλύτερα, που δεν θα έχει τόσο κόσμο, γιατί σήμερα Σαββατοκύριακο έχει και εδώ πάρα πολύ κόσμο. Και οψίποτα, μίλαγα εγώ στην κάμερα και κόλλησανε πίσω μου και σταμάτησα απότομα για να του αποφύγω και πήγα πέσει πάνω μου. Ναι, και ρίξαμε μία ματιά στο TK Maxx μόνο, αλλά και στο εμπορικό έτσι να το δούμε πώς είναι μέσα.
Και πάμε να φάμε. Στρέψει, έκανα και το πρώτο μου μπάνιο στο Λονδίνο, δεν γίνεται να το καθυστερήσω άλλο. Ενώ έλουσα τα μαλλιά μου, το ντουζάκι μου το έκανα. Αλλά φοβάμαι θα έχω τα περσινά με το πάρα πολύ σκληρό μαλλί, ατίθασο κλπ. Και είχα φέρει εδώ πέρα δίπλα μου ένα εμφιαλωμένο νερό για να ρίξω μπας και το σώσω και το ξέχασα. Και βγήκα έτσι και τώρα δεν υπάρχει περίπτωση, είμαι κομματιασμένη. Τώρα όσο εγώ εδώ θα σας μιλάω, θα σας βάλω κάποια πλάνα να παίζουν για το μαγαζί που πήγαμε και φάγαμε, το οποίο λέγεται Global Buffet. Είναι εδώ στο Watford, νομίζω έχει κι άλλα στο Λονδίνο, αν δεν κάνω λάθος. Τέτοιο μπουφέ δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου και τα φαγητά ήταν πεντανόστιμα. Τρως και τρως όσο θέλεις, πληρώνεις το άτομο και τρως όσο θέλεις. Ο Αλέξανδρος δεν πλήρωσε, τον βάλανε σε ένα μέτρο για να μετρήσουν το ύψος του και αν είσαι πάνω από 1,5 μέτρο πληρώνεις. Δεν ξέρω, για ηλικία το ήξερα, για το μέτρο πρώτη φορά το ακούω. Και ήταν το φαγητό πεντανόστιμο, είχε διάφορες κουζίνες, είχε και τα πιο λαδερά του, είχε και γιαπωνέζικο, είχε κινέζικο, σούσι. Μετά μια γωνιά γεμάτη με γλυκά, φρούτα, πάρα πολύ ωραία, αξίζει αν θέλετε έτσι να φάτε κάτι πιο ιδιαίτερο. Αυτό το σπυράκι εδώ τώρα τι είναι, πρέπει να βάλω λίγο κρέμα, βλέπετε τη μούρη μου έτσι που έχει κοκκινήσει, αυτό σημαίνει ότι το έχω καεί από το κρύο. Μιλάμε για κρύο, μ' αρέσει το κρύο. Εδώ στο Watford είναι το πρόβλημα, στο Λονδίνο δεν είναι τόσο πολύ. Εδώ στο Watford είναι όχι το κρύο, είναι η υγρασία του. Παρ' όλα αυτά, μ' αρέσει πάρα πολύ σαν πόλη. Εμένα εδώ να ξέρετε, πανέμορφα. Αυτά, θα σας αφήσω και για σήμερα. Πάω να στεγνώσω μαλλί, δεν θα φτιάξω μαλλιά ούτε καν, δεν έχω διάθεση καθόλου. Απλά θα στεγνώσω, θα κάνω 2-3 βουρτσιές για να μπας και καθίσουν λίγο καλύτερα. Και πάω να κάνω μοντάζ και να ξεραθώ στον ύπνο. Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα θα τελειώσω το μοντάζ πριν τις 12, γιατί χθες κοιμήθηκα 2 η ώρα Αγγλίας και το πρωί δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Χτύπησε το ξυπνητήρι και δεν το πίστευα ότι χτύπησε το ξυπνητήρι πριν εγώ ξυπνήσω. Αυτό δεν συμβαίνει πολύ σπάνια. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό βίντεο. Ραντεβού πάλι αύριο.